το σκορ εδώ και στις εξέδρες γίνεται πραγματικά χαμός, μπορούμε να πούμε. Βλέπετε τον Μπέντατ Γκάιτς να πανηγυρίζει πάνω στα κάγκελα το πρώτο γκολ της ομάδας του Μεσολογίου. Και αυτός στον Γκάιτς. Έχει φορά μπροστά από τον Γκάιτς, θα δοκιμάσει το σουτ. Πολύ καλό σουτ. Πολύ. Ρόπας. Και πάλι Δαμίγος, δυνατό σουτ, θα πέσει, θα μπλοκάρει, όχι δεν θα μπλοκάρει και έχουμε τον γκολ. Το γκολ από τον Δαμίγο μετά από, από τον Καραδίμο, συγγνώμη, μετά το σουτ του Δαμίγου έξω από την περιοχή. Δεν μπόρεσε να μπλοκάρει ο Βουκελάτος από κοντά, μόνος του ο Καραδίμος ισοφαρίζει σε 1-1 ακριβώς το 62ο λεπτό. Και τώρα Ραντόισιτς σε πλεονεκτική θέση. Πλάγια στην περιοχή, θα κάνει το σουτ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Βουκελάτο που αυτή τη φορά κατάφερε να κρατήσει το 1-1. Λίπα χθες της ΑΕΜ είχαν γυρίσει μαλλιά για τον Δαμίγο που δεν είναι σε θέση offside, καλύπτεται από τον Τζελεπή. Βόγολος απευθείας το σουτ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Βουκελάτο. Η απόκριση του αγώνα κυριολεκτικά σε αυτό το βολέ, σε αυτό το γυραυνό από το ύψος της περιοχής, από το ύψος του πέναλτι, συγγνώμη, του Βόγουλου. Ο Βουκελάτος έκανε αυτή την εντυπωσιακή επέμβαση, παραχώρησε το corner, δεύτερη εντυπωσιακή επέμβαση για, για τον Βουκελάτο. Τελέστηκε το corner. Ο Βιδόπουλος στην κεφαλιά, η μπάλα μόλις out. Γκάιτς λοιπόν με αρκετά μέτρα φόρα, εκτελεί δυνατά, η μπάλα out. Φοβερή δύναμη είχε το shoot, αλλά δεν ήταν εύστοχο. Και τώρα ο Τούρκος δυνατά θα πέσει στη γωνία του, θα μπλοκάρει. Δεν νομίζω ότι η ισοπαλία για μας είναι επιτυχία. Από το πρώτο ημίχρονο δεν έμεινα ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Λόγω των εορτών είχαμε χάσει το ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε ένα μέρος από τις δυνατότητές μας, ισοφαρίσαμε και είχαμε και ευκαιρίες να κερδίσουμε. Βοήθησαν σε αυτό και οι δύο αλλαγές? Δεν μπορώ να πω ότι βοήθησαν. Όλα τα παιδιά που παίζουν, παίζουν για να βοηθήσουν. Δεν μπορώ να πω ότι βοήθησαν. Αλλά τελικά νομίζω ότι η ισοπαλία μας αδικεί.